Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς και τις αντιδράσεις των πολιτών στα πολύ σκληρά μέτρα λιτότητας, αλλά και στις διάφορες πρόνοιες που προβλέπει το μνημόνιο και οι οποίες μετατρέπονται σήμερα σε νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αντιλαμβανόμαστε την πιεστικότητα του χρόνου, όμως διαπιστώνουμε ότι οι βεβαιασμένες κινήσεις κάτω από την πίεση του χρόνου ή μέσα σε ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα μπορούν να οδηγήσουν σε λαθασμένες αποφάσεις και λαθασμένες κινήσεις που ζημιώνουν τον τόπο. Η απόδειξη αυτού είναι η πρόταση της κυβέρνησης για τη φορολογία ανακινήτων που την οδήγησε στη συνέχεια σε απόσυρση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Καλούμε όλους σε μια προσεκτική αλλά και υπεύθυνη μελέτη γύρω από το μεγάλο ζήτημα της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους με τα νέα δεδομένα όπως αυτά διαμορφώνονται. Τη μελέτη της δυνατότητας του κράτους να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει απέναντι σε αυτόν τον μνημόνιο. Σημειώνουμε ότι δεν είναι ακόμα γνωστό ούτε το ύψος του επιτοκίου που θα πληρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία για το δάνειο από την Τρόικα, ούτε είναι γνωστές όλες οι λεπτομέρειες που θα περιλαμβάνονται στην σύμβαση την οποία θα υπογράψει η Κυπριακή Δημοκρατία. Από τα στοιχεία που διαραίουν στον τύπο, με βάση και την έρευνα της ΠΥΜΚΟ, ανησυχούμε ότι μέσα στο Γενάρη πιθανόν να χρειαστούν νέα μέτρα, επιπρόσθετα μέτρα, τα οποία θα επιβαρύνουν και τους πολίτες και την κυπριακή οικονομία. Φαίνεται ότι πιθανόν να οδηγηθούμε σε ένα δεύτερο μνημόνιο πριν ακόμα υπογραφεί το πρώτο μνημόνιο. Διαφαίνεται ο κίνδυνος να προχωρήσουμε σύντομα σε ιδιωτικοποιήσεις, αρχής γενομένης από την αρχή τηλεπικοινωνιών. Διαφωνούμε με την λογική των ιδιωτικοποιήσεων. Το έχουμε πει πολλές φορές. Οι ιδιωτικοποιήσεις μπορεί να προσφέρουν έναν μαξιλαράκι, ένα οικονομικό μαξιλαράκι στην κυβέρνηση για μια χρονική περίοδο. Όμως, οι ιδιωτικοποιήσεις σε τέτοιες συνθήκες ισοδυναμούν με ξεπούλημα της κρατικής περιουσίας και θα αποστηρίξουν το κράτος από μελλοντικά έσοδα. Δεν θα προσφέρει λύση στο δημόσιο χρέος η ιδιωτικοποίηση της αρχής τηλεπικοινωνιών ή της αρχής ηλεκτρισμού. Αντίθετα, θα δώσει μόνο μια μικρή παράταση ζωής και θα ακολουθήσουν και άλλες ιδιωτικοποιήσεις, χωρίς αυτό να προσφέρει οποιαδήποτε προοπτική ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας. Καλούμε όλους να μελετήσουν το ενδεχόμενο σε μια τέτοια πιεστική περίπτωση έκτακτον νέο μέτρο μέσα στο Γενάρη, τη μελέτη της εισαγωγής στρατηγικού επενδυτή στους ημικρατικούς οργανισμούς με ποσοστό που δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 25% και την ανάληψη της διεύθυνσης για να τερματιστεί, αν θέλετε, μία από τις αιτίες του κακού που είναι οι κομματικές παρεμβάσεις στους ημικρατικούς οργανισμούς. Ανησυχούμε ιδιαίτερα για τον εσωτερικό δανεισμό στον οποίο προβαίνει η κυβέρνηση. Προειδοποιήσαμε και στο παρελθόν ότι ο εσωτερικός δανεισμός έχει οδηγήσει στην δημιουργία του μεγάλου προβλήματος της έλλειψης ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα, που αποτελεί μία από τις παραμέτρους που παρεμποδίζουν την όποια οικονομική ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση νέων έργων που θα δημιουργούσαν νέες θέσεις εργασίας. Ανησυχούμε παράλληλα γιατί στον εσωτερικό δανεισμό συμμετέχουν οι μικρατικοί οργανισμοί αλλά και ταμεία προνοίας των εργαζομένων. Εάν το χρέος αποδειχτεί, όπως προειδοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μη βιώσιμο, εάν χρειαστεί δεύτερο μνημόνιο, το τρίτο στάδιο θα είναι το κούρεμα του χρέους. Και σε τέτοια περίπτωση, τόσο οι μικρατικοί οργανισμοί, όσο και ο συνεργατισμός, αλλά και τα ταμεία προνοίας των εργαζομένων, θα στερηθούν σημαντικά κεφάλαια και θα βρεθούν σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ακόμα θα αμφισβητηθεί και η ίδια η βιωσιμότητά τους. Γι' αυτό καλούμε την κυβέρνηση να είναι ιδιαίτερα προσεκτική σε αυτές τις συνθήκες, στις κινήσεις που προβαίνουν για τον δανεισμό της.